Η επιτυχία της διοικητικής μεταρρύθμισης του σχεδίου Καλλικράτης επιβάλλεται η δημιουργία λίγων και ισχυρών δήμων. Έτσι κατέληξε το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου που συνεδρίασε τη Δευτέρα το απόγευμα με θέμα τη διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Στην απόφαση τονίζεται ότι ο Δήμος της πρωτεύουσας, Πολυγύρου, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ένας ισχυρός Δήμος. Θα πρέπει να αποτελείται από τους Δήμους Ανθεμούντας, Ζερβοχωρίων, Πολυγύρου, Ορμήλιας, Σιθωνίας και Τωρώνης, των οποίων τους δημότες ο Δήμος Πολυγύρου καλεί ήδη σε συνεργασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν χθες ενημερώθηκε για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΔΚ και για το πώς διαμορφώνεται μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν την ανακοίνωση το τοπίο στη Χαλκιδική. Αφού λοιπόν έγινε η σχετική ενημέρωση, παρουσία των βουλευτών κυρίου Λαφαζάνη και Βαγιονά και εν απουσία του βουλευτή κυρίου Δερβελέγκα, ο οποίος βεβαίως είχε δικαιολογημένο, είχε λόγο να παρίσταται στην Αθήνα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή και μας έστειλε σχετικό έγγραφο. Αφού λοιπόν έγινε η ενημέρωση, πάρθηκε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η θέση του Δήμου Πολυγύρου είναι για τη δημιουργία λίγων ισχυρών και βιώσιμων Δήμων στο νομό. Αυτό τον αριθμό εμείς τον προσδιορίζουμε, εγώ προσωπικά τον προσδιορίζω σε όχι περισσότερο από 3 Δήμους. Και αυτή είναι η θέση του Δήμου Πολυγύρου, την οποία και θα υποστηρίξουμε. Βεβαίως, όλοι αντιλαμβανόμαστε και ακούμε τα σενάρια των τελευταίων ημερών που μιλάνε για περισσότερους Δήμους. Είμαστε σε θέση αναμονής, προκειμένου να γίνουν αύριο, Τετάρτη πρωί, ανακοινώσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αν η πρόταση η οποία θα γίνει δεν μας ικανοποιεί, θα συγκληθεί πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου, θα εκτιμήσει τα νέα δεδομένα και αναλόγως θα πάρει τις αποφάσεις του για τις όποιες περαιτέρω κινήσεις γίνουν, είτε αν απαιτηθεί κάποιες δυναμικές κινητοποιήσεις, οι οποίες θα έχουν και ένα χαρακτήρα εξωτερήκευσης της επιθυμίας του Δήμου Πολυγύρου, είτε στη διαδικασία της διαβούλευσης, η οποία ξεκινάει τυπικά από αύριο. Επαναλαμβάνοντας μια αποστροφή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, ο αρχηγός της μειοψηφίας Κώστας Μπογδάνος υπογράμμισε το εξής. Θεωρείται αυτονόητο ότι κάθε δημότης του διευρυμένου Δήμου μετά τη συνένωση θα απολαμβάνει όλες τις υπηρεσίες και τις υποδομές του Δήμου σε βάση ισότητας. Ο καθένας μας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και για αυτά που λέει και για αυτά που πράττει. Θεμητές και κατανοητές μπορεί να είναι οι απόψεις του καθένα μας όσον αφορά τις προθέσεις μας οι ίδιοι σαν πολιτικά πρόσωπα, σαν αυτοδιοικητικοί παράγοντες, σε σχέση με τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Μπορεί ο καθένας να θέλει να προσδιορίσει τον Δήμο σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και σύμφωνα με τις δικές του προοπτικές και δυνατότητες. Όμως, απέτηση της ιστορίας του Πολυγύρου, του λαού του Πολυγύρου, αλλά και του λαού της Χαλκιδικής, πιστεύω ότι είναι ο μεγάλος και ισχυρός Δήμος της έδρας του νομού. Χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου, ύστερα από έναν επικοδομητικό θα λέγα διάλογο, με την παρουσία και βουλευτών και αυτοδιοικητικών παραγόντων από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, μέσα από ένα γόνιμο διάλογο, κατέληξε σε μια ομόφωνη απόφαση η οποία λέει το εξής. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου κρίνει ότι για να υλοποιηθεί η διοικητική μεταρρύθμιση μέσα από το σχέδιο Καλλικράτης στο νομό μας, η Χαλκιδική χρειάζεται λίγους και ισχυρούς Δήμους. Δεν προσδιορίζει τον αριθμό. Όμως για την Χαλκιδική και για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση, η οποία θα ισχύσει από 1η-1η του 2011, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Δήμοι, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τις νομαρχίες στους Δήμους, για να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης της Χαλκιδικής, για να εξυπηρετείται καλύτερα για να έχουμε ανάπτυξη στην περιοχή της Χαλκιδικής, ο Δήμος της έδρας του νομού και μέσα από τον νόμο θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Για τον λόγο αυτό λέμε ότι ο Δήμος της έδρας του νομού πρέπει να συναποτελείται από τους Δήμους Πολυγύρου, Σιθωνίας, Τωρώνης, Ορμήλιας, Ανθεμούντας και Ζερβοχωρίων. Αυτός ο μεγάλος Δήμος της έδρας του νομού έχει όλες τις δυνατότητες και όλα τα εχέγγυα να προσφέρει και σωστές και έγκυρες υπηρεσίες στους κατοίκους, στους δημότες αυτού του μεγάλου Δήμου και φυσικά να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. Θα πρέπει όμως εδώ να πούμε ότι οι κοινωνίες θα πρέπει να καταλάβουν, οι δημοτικές αρχές θα πρέπει να καταλάβουν και κυρίως οι πολίτες θα πρέπει να καταλάβουν την πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσουμε από την 1η-1η του 2011. Εμείς χωρίς ηγεμονισμούς, χωρίς τοπικιστικά κριτήρια, συνεχίζουμε να απλώνουμε το χέρι προς όλους τους συνδημότες, τους συμπολίτες μας και αυριανούς συνδημότες μας των διπλανών μας δήμων.
κατανοούμε και τις όποιες τοπικιστικές εντός εισαγωγικών προθέσεις και διαθέσεις, αλλά θα πρέπει να επικρατήσουν σκέψεις οριμότερες, σκέψεις ηρεμότερες προς το συμφέρον όλων μας. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτή μας τη θέση και επιστρατεύοντας όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου μας προς αυτή την κατεύθυνση, με μια επιθετική, θα λέγα, πολιτική φιλίας προς τους γύρω μας, θα προσπαθήσουμε και θα κατορθώσουμε να πείσουμε σε αυτόν τον διάλογο που ξεκινάει από μεθαύριο Τετάρτη, γιατί επίσημα η διαβούλευση αρχίζει από μεθαύριο, από αύριο μάλλον Τετάρτη, που η κυβέρνηση ανακοινώνει την πρόταση για το χωροταξικό. Αυτό λοιπόν που ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση είναι η πρόταση της κυβέρνησης, η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για το χωροταξικό. Ανεξάρτητα τι θα λέει αυτή η πρόταση, εμείς με βάση την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να ξεκινήσουμε τις επαφές, πρέπει να ξεκινήσουμε το διάλογο, να επιστρατεύσουμε όλους προς αυτή την κατεύθυνση, να πείσουμε και τις δημοτικές αρχές και την κοινωνία και τους φορείς όλης αυτής της περιοχής ότι το συμφέρον όλων μας είναι να πάμε στο μεγάλο δήμο της Κεντρικής Χαλκιδικής και της Ιθονίας, στο μεγάλο δήμο της έδρας του νομού. Επίσης, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται, σε αυτό το διάλογο που ξεκινάει τώρα με τη δημοσιοποίηση της πρότασης για τη χωροταξική κατανομή των νέων δήμων, καλούμε όλους τους δημότες, τους φορείς και τους εκπροσώπους του νομού σε κάθε βαθμίδα της αυτοδιοίκησης και γενικότερα της διοίκησης, προκειμένου να εκφράσουν τις σκέψεις τους και να συμβάλλουν με τις δυνάμεις τους στην κοινή μας επιδίωξη για τη δημιουργία ισχυρών αυτοδιοικητικών μονάδων, οι οποίες θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου, ωστόσο, αντίκειται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΤΚ Χαλκιδικής για τη δημιουργία 5 δήμων στο νομό, γεγονός που δείχνει πως ακόμη οι ζυμώσεις, οι προβληματισμοί και η διαβούλευση συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό.